την Πασχαλινή περίοδο, αλλά οι δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου έσκασαν σαν τα πυροτεχνήματα της Ανάστασης. Τη Χρυσή Αυγή, τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο τσαμπουκάς της. Προτιμώ μια Χρυσή Αυγή που θα είναι, θα είναι τσαμπουκάδες και μπορεί να είναι και λίγο αδιάκριτα τσαμπουκάδες κάποιες φορές, παρά να δέχομαι όλη αυτή τη χαζοευγένεια της σύγχρονης Ελλάδας, η οποία με καταστρέφει. Δεν με βγάζει πουθενά. Το προτιμώ πάντως. Αφήνουμε τη χαζοευγένεια και παραθέτουμε δύο επίκαιρα ανέκδοτα για εσάς που ακούσαμε από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο πολύ καλά τελικά. Το ένα στο ρίχνω. Ο Γαϊτάνος ρίχνει τίμιο ξύλο. Άλλο ένα πολύ καλό σουχό. Ο Τσάκ Νόρις δεν γνωρίζει τον Πέτρο Γαϊτάνο. Άσε μας ρε Πέτρο, που δεν έχεις αφήσει παγκάρι για παγκάρι άμπεχτα. Όχι, αυτή τη φορά δεν έψαλε εκείνος, αλλά ορισμένες δηλώσεις του στάθηκαν αφορμή για να του τα ψάλουν άλλοι. Ξέρετε πόσες φορές παρακολουθώντας τα μέσα ενημέρωσης ή ακόμη και τα τεκτενόμενα της χώρας μου, ήθελα να κάνω αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή. Ξέρετε πόσες φορές κυκλοφορώ στους δρόμους και βλέπω να πολλούνται παράνομα τα CD μας και μου έρχεται να πιάσω αυτούς τους μαύρους και να πάρω όλα τα CD και να χτυπήσω, να τα σπάσω το κεφάλι τους. Και να βλέπω απέναντι τους αστυνομικούς να τους κοιτάζουν. Τι πρέπει να κάνουμε, με βγαίνει να λέμε σας παρακαλούμε, πάρτε τους μαύρους με τα CD. Όχι, καλά κάνω. Περίεργο μου φαίνεται ότι θέλεις με βία τρόπο να σπάσεις το κεφάλι των άλλων. Πολύ βία, αγόρι μου. Κάτι γίνεται. Μήπως πρέπει να το ψάξεις. Μήπως πρέπει να πας για εξομολόγηση και να δεις πραγματικά είσαι ο Χριστιανός που λες ότι είσαι ή τουλάχιστον μας παριστάνεις. Όσο και να ακούγεται σκληρό, έτσι το αισθάνομαι και έτσι το ομολογώ. Προτιμώ η Χρυσή Αυγή να ξεφύγει λίγο, παρά να λούζομαι αυτή την χαζοευγένεια των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών και των διαφόρων μοιραίων γύρω-γύρω, οι οποίοι μέσα στην ευγένεια τόσα χρόνια μας έχουν καταστρέψει. Με τσάκησε ο Γαϊτάνος με τα χρυσαυγητικά του. Με νοιάζει που βγαίνει να πει ότι γουστάρει το χρυσαυγητικό τσαμπουκά και ρίχνει τον εαυτό του. Ένα χταρμά γύφτο βυζαντινού make-up κάθε Πάσχα στα νύχια του κουτσομπολιού και στα κατεβατά υβρεολογίου την ώρα που το θέμα μας αγόρια και κορίτσια είναι ότι ξεσκίσαν τις ζωές μας άνθρωποι που ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Που ξεκατηνιάζονταν αμετάξι μας, παιδεύσαν ένα λαό στη ρεμούλα. Και εμείς άνευδοι, πώς το πάθαμε αυτό καλέ, διαλύουμε ακόμα την καθημερινότητά μας, μεταθέτοντας σε μικροκίες το αληθινό πρόβλημα. Θεωρώ δηλαδή ότι η Χρυσή Αυγή εν μέρη σωστά πράττει. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί πολίτες, και δεν είναι τυχαίο που πήραν και ποσοστό υψηλό, θα θέλανε να κάνουν αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή. Ο καθένας είναι υπεύθυνος αυτών των πραγμάτων που λέει. Δεν θα μπορούσα να βγω, ας πούμε, και να τα χωρίσω τον Γαϊτάνο, δεν το κάνω. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσω με τον Γαϊτάνο. Έχει την ελευθερία τη γνώμη να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος. Αυτός κρίνεται από αυτά που λέει. Η μέρα της κρίσης κατά τα σγραφάς αργεί, ή μήπως όχι.